Τα δεκάδες κρούσματα των Ελλήνων με κορονοϊό στο Ισραήλ, των ταξιδιωτών, έχουν σημάνει συναγερμό στη χώρα και στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Πληθαίνουν και εκεί οι ασθενείς και μάλιστα είναι και υπάλληλοι του ξενοδοχείου στο οποίο διέμεναν. Ο Γιάννης Χαραμίδης θα μας πει ακριβώς τι ανακοινώνεται από τις αρχές του Ισραήλ. Γιάννη. Ναι, και όντως το Ισραήλ βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Με τα κρούσματα να αυξάνονται μέσα σε 24 ώρες κατά πολύ. Υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις από την κυβέρνηση. Ένας εκ των ανθρώπων, ο οποίος συνόδευε τους Έλληνες, οι οποίοι ήταν προσκυνητές και νόσησαν στη χώρα μας, ο οδηγός συγκεκριμένα του λεωφορείου τους. Είναι ο 16ος άνθρωπος που νοσεί με κρούσματα, βρίσκεται σε απομόνωση σε νοσοκομείο στο Ισραήλ. Είναι 38 ετών. Υπάρχει επίσης μία ανακοίνωση που κάνει λόγο για ακύρωση όλων των υποδοχών. Δεν υπάρχει υποδοχή επισκεπτών από αύριο και για 14 ημέρες μέχρι τις 20 Μαρτίου σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας. 500 άνδρες των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ έχουν τεθεί επισήμως σε καραντίνα.